Η υπόθεση του Ζακ Κωστόπουλου σηματοδότησε τα όρια αντοχής της κοινωνίας μας και της δικαιοσύνης. Και συγκεκριμένα θα μπορώ να σου πω ότι συγκλώνησε πάρα πολύ μεγάλα τμήματα της κοινωνίας μας, όχι το σύνολό της. Και όχι το σύνολό της, γιατί πιστεύω ότι η κοινωνία ελληνική είναι βαθιά συντηρητική, όμως σε κάποιες κορυφαίες στιγμές που τη σοκάρουν τέτοια γεγονότα, όπως εδώ το φαινόμενο του την υπόθεση του Ζακ Κωστόπουλου, όπου ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ανέστητος, ένα πόδι του πατάει στο λαιμό με δύο φυσικούς αυτοργούς και τέσσερα μέλη της αστυνομικής αρχής και να συμπεριφέρονται με τέτοιο βάναυσο τρόπο απέναντι σε ένα κινητοποιημένο άνθρωπο, πραγματικά συγκλονίζει και γι' αυτό άλλωστε δημιούργησε αυτό το μεγάλο ρεύμα, το κοινωνικό ρεύμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης και στον ίδιο όσο ζούσε, διότι ο άνθρωπος δεν έζησε για πολύ καιρό, όσο και στα μέλη της οικογένειας του. Νομίζω ότι το περιστατικό αυτό αναδεικνύει έναν βαθύ ρατσισμό που υπάρχουν σε μεγάλα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας και θα έπρεπε αυτό κάποτε η πολιτεία να το αντιμετωπίσει με μια πολύ μεγάλη αυστηρότητα. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο μπορώ να σου πω ότι όπως είδαμε το βίντεο που αποκάλυψε μια απογευματινή εφημερίδα, το όλο περιστατικό, εγώ ως νομικός πραγματικά θα ήθελα, αν κάποιος μου έλεγε ποιος ήταν ορθός νομικός χαρακτηρισμός της πράξης, θα έλεγα ότι είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, παρά μια απλή θανατηφόρα σωματική βλάβη. Βεβαίως η εισαγγελέα είναι αρμόδια. Αυτή έχει τη δικογραφία, αυτή έχει την ευθύνη, αυτή έχει το δικαίωμα να χαρακτηρίζει όπως χαρακτηρίζει. Όμως δεν δίνω άδικο και στους δικηγόρους της οικογένειας που θέλουν ότι που επιδιώκουν να χαρακτηριστεί η πράξη σαν ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Ένα αυτό. Πρέπει να σου πω ότι εμένα με εντυπωσίασε πάρα πολύ το γεγονός ότι η κινητοποίηση, η συμπαράσταση της κοινωνίας ήταν, ιδίως της νεολαίας, ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Και αυτό είναι κάτι πολύ που με ενθαρρύνει και μας δημιουργεί όλους ένα αίσθημα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει την κοινωνία αν αυτό το κύτταρο, το ζωντανό, το οποίο στέκεται αλληλέγγυο και συμπαρίσταται σε ανθρώπους που υποφέρουν από τέτοιες ρατσιστικές και απάνθρωπες συμπεριφορές, δημιουργεί πράγματι μια ελπίδα για το μέλλον. Πάντως η οικογένεια έχει ένα παράπονο και θα σας πω ότι το παράπονο αυτό στηρίζεται σε μια διαχρονική ανάγκη του συστήματος απονομής δικαιοσύνης στη χώρα μας, γιατί ξέρετε ότι δεν είναι σημερινό πρόβλημα, είναι διαχρονικό, είναι δεκαετιών, είναι το πρόβλημα μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Αποδίδεται πάρα πολύ αργά και με μεγάλη καθυστέρηση η δικαιοσύνη. Έτσι, όταν πλέον απονέμεται η δικαιοσύνη, ήδη αυτοί που έχουν υποστεί την προσβολή του δικαιώματος, την προσβολή της περιουσίας, την προσβολή των δικαιωμάτων, δηλαδή την προσβολή των ενόμων αγαθών, έχουν χάσει πλέον το ενδιαφέρον τους για την προστασία τους. Άρα λοιπόν, εδώ είναι μια πολύ μεγάλη και ζωντανή ευκαιρία στην ελληνική δικαιοσύνη να αποδείξει ότι σε τέτοιες κορυφαίες στιγμές που συνταράσσουν την κοινωνία, θα έπρεπε οι διαδικασίες να είναι πιο ταχείς. Και να πω και κάτι που νομίζω ότι είναι ελπιδοφόρο. Είναι ότι η κοινωνία μας πλέον που αποτελεί ένα μέρος ενός παγκόσμιου σκηνικού, όπου πλέον οι νέοι άνθρωποι και τα ευαίσθητα τμήματα της κοινωνίας μπορούν να επικοινωνούν με ό,τι σημαίνει σε όλο τον κόσμο, νομίζω ότι η κοινωνία μας σιγά σιγά πρέπει να αρχίσει να γίνεται πιο ανθρώπινη, πιο δίκαια και να συμπαρίσταται στους αδικημένους, στους φτωχούς, τους αδικημένους, αυτούς που δεν έχουν περιουσία και δεν έχουν και δικαιώματα σήμερα και εξαιτίας, μάλιστα δεν έχουν δικαιώματα πολλές φορές εξαιτίας οργάνων της τάξης. Και αυτό είναι πολύ ήπειρο. Και οι πληροφορίες που έχουμε όλοι, δηλαδή και εγώ ως δικηγόρος και όλοι οι πολίτες, σχετικά με το πώς αντιμετωπίζει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τα όργανά της, όταν πλημελώς ασκούνται κάτι κοντά τους, είναι μια θλιβερή ιστορία. Και πρέπει να σας πω ότι ποτέ καμία ΕΔΕ στην Ελλάδα τα τελευταία 30-40 χρόνια δεν απέδωσε τις ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν στα όργανά της. Και νομίζω δεν είναι τόσο να αντιμετωπίζει με ποινή, απειλή ποινή ή κυρώσεις στα όργανά της, όσο να δημιουργηθεί μια κουλτούρα στα όργανα της τάξης ότι είναι εκεί που είναι στις θέσεις τους για να προστατεύουν τα δικαιώματα, τις περιουσίες και κυρίως τις ανθρώπινες υπάρξεις. Αν αυτό δεν το κατανοήσει το όργανο της τάξης, δεν θα δούμε ποτέ να βρίσκεται δίπλα του και όχι αντίθετα και απέναντί του. Σωστά. Βέβαια. Και η πολιτεία, αν θέλει να συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή, είναι να αλλάξει όλο το θεσμικό, σε όλα τα θεσμικά επίπεδα, να κάνει μια παρέμβαση, ώστε να αρχίσει σιγά σιγά από τις σχολές εκπαίδευση των αστυνομικών οργάνων και των απλών οπλητών. Πλέον ότι εκεί οι καθηγητές τους δεν πρέπει να κάνουν τίποτα άλλο παρά να κάνουν ένα κήρυγμα τήρηση του συντάγματος, των δικαιωμάτων και των κοινωνικών αγαθών. Αυτό είναι, τίποτα άλλο. Κοιτάξτε, οι διαδικασίες που τηρούνται στα θέματα, στα
στα interna corpore, στα σώματα δηλαδή, τα εσωτερικά της αστυνομίας, πολλές φορές έχουν δημιουργήσει προβληματισμό και μερικές φορές και ανησυχία με τον τρόπο που γίνονται. Η πολιτεία πρέπει να παρεμβεί όλα αυτά, να γίνουν, υπάρχει ένας μεγάλος βαθύς εκδημοκρατισμός και στο πλαίσιο του συνταγματικού νομοθέτη, δηλαδή του πνεύματος του συντάγματος. Το Σύνταγμα τι είναι? Το Σύνταγμα είναι να υπάρχουν δικαιώματα για την κοινωνία, το οποίο κανένας δεν μπορεί να παραβεί καμία διάταξη που αφορά το δικαίωμα των πολιτών. Και πρέπει να σας πω δε ότι αυτά όλα είναι γιατί, για να αποδίδει τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής. Είπε ένας φιλόσοφος Αμερικάνος, ο William Dubbins, ότι η δικαιοσύνη υπάρχει μόνο στον άλλο κόσμο. Σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν νόμοι. Και ο νόμος ως ανθρώπινο δημιούργημα είναι ατελής, γι' αυτό άλλωστε τροποποιείται, μεταβάλλεται, αναθεωρείται. Ευχή είναι αυτός ο νόμος που είναι ανθρώπινο δημιουργήμα να προσεγγίζει όλο και περισσότερο την ουτοπία, το ιδιατό της δικαιοσύνης. Αυτή είναι η ιδανική πολιτεία.